Σήμερα απλά ορίστηκε ρητή δικάσιμος για τον 15 Ιουνίου στο Τρεμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Για μια σειρά από αδικήματα, τα οποία κατά τη γνώμη μας, μόνο βρισκόμαστε εξαντικειμένο σε στάδιο συγκέντρωση στοιχείων και αποδείξεων, εκτιμάμε ότι θα καταπέσουν στο ακροατήριο, διότι αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη χτες στο λιμάνι ήταν μια αντιμπεριαλιστική λαϊκή κινητοποίηση, μια εκδήλωση της αντίθεσης του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των φορέων οι οποίοι διοργάνωσαν την κινητοποίηση, το εργατικό σωματείο, το κρατικό συλλόγο, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας και ενάντια στον λιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το πράγμα ασφαλώς δεν είναι παράνομο. Και ασφαλώς βέβαια η δίωξη η οποία ασκήθηκε είχε να κάνει ακριβώς με μια προσπάθεια, εκτιμάμε ότι έγινε, για να το αποκρατηθεί ο λαός της Θεσσαλονίκης και να σταλεί το μήνυμα ότι ο λαός της Ελλάδας πρέπει να μείνει σιωπηλός. Δεν μένει ο λαός της Ελλάδας σιωπηλός. Σε ό,τι έχει να κάνει δε με τη συνέχεια της διαδικασίας, είμαστε βέβαιοι ότι και στο ακροατήριο θα αποδειχτεί με κάθε βεβαιότητα ότι οι κατηγορούμενοι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά μονάχα να υπερασπίσουν τελικά την αξιοπρέπεια και την τιμή του ελληνικού λαού. Ζήσαμε μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των εργαζομένων με συμμετοχή εργατικών σωματείων, απλών εργαζομένων, φοιτητικών συλλόγων και μαθητών της πόλης Θεσσαλονίκης. Ο λαός της Θεσσαλονίκης, στην πλειοψηφία του, βρίσκεται ενάντια στην εμπλοκή της χώρας σε κάθε περιοριστικό πόλεμο, όπως και πριν από χρόνια. Το είχαμε και με τα γεγονότα της Ιουγκοσλαβίας, το συναντήσαμε και τώρα με την προσπάθεια της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι εχθές, μετά από αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, αυτό που ζήσαμε ήταν πραγματικά η απίστευτη βαρβαρότητα, η απίστευτη βιαιότητα που έδειξαν οι αστυνομικές δυνάμεις απέναντι σε διαδηλωτές που το μόνο που έκαναν ήταν να διαδηλώνουν και να ζητούν η χώρα μας να μην αποτελεί ορμητήριο του περάσματος των ξένων στρατευμάτων για μια γειτονική χώρα. Κατά παρέκκληση κάθε είδους αρμοδιότητάς τους, με καταπαράβαση των καθηκόντων τους, με υπερβάλλοντα ζήλο, κυνηγούσαν τους διαδηλωτές που διαδήλωναν και φέρθηκαν πραγματικά με τέτοια βιαιότητα που έχουμε τραυματισμένους, έχουμε συλληφθέντες που έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο και σε κάθε περίπτωση η σημερινή εξέλιξη δείχνει ότι είναι τέτοιες οι κατηγορίες που θεωρούμε ότι και στο ακροατήριο θα καταρριφθούν και θέλουμε να δηλώσουμε ότι η τρομοκρατία δεν πρόκειται να περάσει. Ο λαός της πόλης είναι αποφασισμένος στα εργατικά σωματεία, οι μαζικοί φορείς είναι αποφασισμένοι στο πλάι του ταξικού κινήματος να δώσουν την απάντησή τους. Σήμερα προσήχθησαν οι 7 από τους 8 συλληφθέντες μετά από τα χθεσινά επεισόδια και αφού ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους, αφέθηκαν ελεύθεροι και προσδιορίστηκε ρητή δικάσιμος για τις 15 Ιουνίου του 2022. Η κατηγορία είναι πλήρως αβάσιμη. Επί της ουσίας αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι να έχει διαμορφωθεί μία κατηγορία η οποία είναι η ίστατη απάντηση που προσπαθούν να δώσουν όσοι ενοχλήθηκαν από την μεγάλη συγκέντρωση που έγινε χθες στο πλαίσιο της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας. Μιας απεργίας η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και εκτός από τη μεγάλη συμμετοχή είχε ένα οξύ περιεχόμενο τόσο κατά της ακρίβειας όσο και αντιυπεριαλιστικό περιεχόμενο όπως κατέληξε να πάρει. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναγκαστικά το κράτος δεν έχει άλλη λύση από το να δυσφημεί τους διαδηλωτές και να εφαρμόζει την καταστολή σε βάρος τους. Αυτό που καταφέραμε σήμερα είναι τουλάχιστον να αφαιθούν ελεύθεροι μέχρι να γίνει το δικαστήριο, μέχρι να έρθει 15 Ιουνίου του 2022.